Στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Πληροφορική ήταν εύκολα. Ναι, εύκολα ήταν σχετικά. Λατινικά, μια χαρά πιστεύω. Τέλειωσε γρήγορα. Βέβαια, είχε κάποια πράγματα που έπρεπε να προσέξουμε, αλλά κατά άλλα ήταν εύκολα. Μέτρια. Προς καγά. Γιατί εντάξει, δεν είναι το δυνατό μου μάθημα βασικά. Είναι το μάθημα που θα με αφήσει, ας πούμε. Στα υπόλοιπα γράφεις καλά. Στα υπόλοιπα γράφω, αλλά άμα γράψεις τώρα και τον πάτο στα λατινικά. Πληροφορική σήμερα. Πληροφορική και πώς έγραψες? Καλά, πιστεύω, 20 πιστεύω. Και 20. Εύκολα τα θέματα. Γράψαμε πληροφορική σήμερα. Τα θέματα πολύ εύκολα. Τα σημερινά θέματα των λατινικών ήταν γενικά βατά, κλιμακούμενης δυσκολίας, αλλά για κάποιον που δεν είχε προετοιμαστεί πολύ καλά, ήταν εύκολο να υποπέσει σε λάθη, όπως υποστηρίζουν καθηγητές. Τα θέματα των λατινικών σήμερα νομίζω ότι ήταν πολύ εύκολα, πιο εύκολα και από τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα πάνε πολύ καλά, αλλά ακόμα και οι μαθητές οι πιο μέτροι νομίζω ότι εφόσον είναι προσεκτικοί έχουν πιθανότητες να γράψουν ένα καλό βαθμό. Ως εκπαιδευτικός οργανισμός ορίζοντες, ευχόμαστε επιτυχία στους μαθητές. Τα θέματα σήμερα ήταν αρκετά σαφή και ξεκάθαρα. Θεωρώ πως ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής που αντιμετώπισε την εξέταση με ψυχραιμία μπορεί να αγγίξει ακόμη και το άριστα. Για το μάθημα της πληροφορικής, το γάμα θέμα προβλημάτισε αρκετούς υποψηφίους, ενώ δεν έκρυβαν παγίδες. Εντάξει, θα δείξει, έγραψα πιο πολύ θεωρία και ό,τι μπορούσα να πιάσω από το γάμα και το δέλτα. Τα θέματα για ένα καλά προετοιμασμένο μαθητή ήταν ικανοποιητικά, εξετάζανε μεγάλο φάσμα της ύλης, δεν έκρυβαν ιδιαίτερες παγίδες. Ο χρόνος ήταν ικανοποιητικός και οι εκφωνήσεις ήταν αρκετά σαφείς. Από το φωτιστήριο Ξύστρα ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά. Σε σχέση με πέρυσι, τα θέματα ήταν μια ιδέα, θα λέγαμε, πιο απαιτητικά. Η θεωρία ήταν αναμενόμενη, ήταν βατή, οπότε ένας μαθητής ο οποίος έχει διαβάσει δεν θα είχε προβλήματα. Το λίγο πιο απαιτητικό θέμα που ήθελε λίγο καλύτερη σκέψη ήταν το θέμα γάμα. Αυτό το θέμα γάμα θα μπορούσε ίσως να προβληματίσει και κάποιον καλό μαθητή. Αναμενόμενα χαρακτηρίστηκαν τα θέματα στη χημεία, ωστόσο τα θέματα στο γάμα 2 και γάμα 3 απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή. Απευθυνόντουσαν σε μαθητές που θα έπρεπε να είναι καλά προετοιμασμένοι, να προσέξουν κάποιες λεπτομέρειες που υπήρχαν, που μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να κάνει λάθος. Το γάμα 2 και το γάμα 3 είχε κάποια σημεία που ήθελαν αρκετή προσοχή. Στο μάθημα της χημείας τα θέματα ήταν αρκετά βατά. Πολλά θέματα της θεωρίας ήταν μέσα από το σχολικό βιβλίο και αναμένουμε τα παιδιά να έχουν γράψει αρκετά υψηλούς βαθμούς. Ήταν κάποιο σημείο που δυσκόλεψε? Κατά πάσα πιθανότητα λίγο το τέταρτο θέμα, επειδή είχε αρκετά υποερωτήματα. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη 12 Ιουνίου με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Όσον αφορά τους υποψηφίους στο Νεπάλ, θα συνεχίσουν τις εξετάσεις τους στα μαθήματα ειδικότητας από την ερχόμενη Τρίτη.